σήμερα που είμαστε στην περίπτωση. Στον πόντο σήμερα είναι η επίδειξη των δυνατοτήτων της αρχής λειτουργίας των τριστάθμων εφηβολών, δεδομένου ότι αποτελεί μία από τις ταχύτερα εξελισσόμενες τεχνολογίες, καταλαβαίνουμε ότι είναι μία από τις τεχνολογίες του μέλλοντος. Και οπότε είναι μια, η γνώση, η βασική λειτουργία του είναι χρήσιμη για όλους. Εκτός και ειδικά για αυτούς που θέλουν να φτιάξουν το δικό τους και να τυπώσουν. Η σημερινή σκέψη της εκδήλωσης ανήκει μέρη στο Μανώλη Μικρά. Και αυτό μας δείχνει τη σημασία των μελών και των συνδεμβράντς και ειδικά καταλαβαίνουμε ότι, δεν μπορούν, ότι οι προτιμήσεις τους δεν γίνονται εκδηλώσεις μόνο από εμάς, αλλά και από τους ίδιους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Μουσείο για την χώρηση του χώρου τους, όπως επίσης και τους ομιλητές μας, τον Φώτη Δημαία, τον Μανώλη Δημητρά, τον Κώστα Γιαννόπουλο, αλλά και τον φωτογράφο μας, τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Θα ξεκινήσουμε. Ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε. Καλησπέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος. Είμαι ο Μανώλης. Είμαστε φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και μέλη του IEEE Student Branch Patras, το οποίο ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνει σήμερα να κάνουμε τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στο event μας που έχει θέμα Open Source 3D Printing. Δεν ξέρουμε κατά πόσο και πώς είναι σχετική με το θέμα. Όσοι ήδη είναι. Θα ήταν πολύ καλό και για μας να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες. Όσοι δεν έχουν σχέση καθόλου ή έχουν λίγο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας εντός εισαγωγικών. Εδώ είμαστε να συμμετεβάσουμε ό,τι γνώση μπορεί να έχουμε και να τα συζητήσουμε όλα. Το 3D printing έχει γίνει μια αρκετά αναπτυσσόμενη τεχνολογία τα τελευταία χρόνια και αρκετά προσεκτική σε κοινούς ανθρώπους. Αρκετοί έχουν αρχίσει και το κάνουν και χόμπι, όπως εγώ για παράδειγμα. Είναι μια πολύ αναπτυσσόμενη τεχνολογία. Θα λέγαμε, επειδή έχει υποθεί πολλές φορές στο Ιντερνετ, ότι είναι μια μικρή Κίνα στο σπίτι μας, καθώς θα μπορούμε να εκτυπώνουμε τα αντικείμενα τα οποία χρειαζόμαστε οικιακής χρήσης προσωπικής, εύκολα, γρήγορα και ουσιαστικά με πολύ μικρότερο κόστος. Θα πούμε γενικώς τι είναι αυτά τα μηχανήματα και τεχνολογία, πού χρησιμεύει, σε τι τομείς μπορεί να εφαρμοστεί και θα εμβαθύνουμε στο Open Source 3D Printing όπως είπα νωρίτερα. Το οποίο open source, όπως και ξέρουμε, είναι ένα ανοιχτό project που είναι προσβάσιμο προς όλους χωρίς κανένα κόστος. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι είναι 3D print, τι είναι μια τριδιάστατη εκτύπωση. Ουσιαστικά είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής. Τι σημαίνει προσθετική κατασκευή. Βλέπουμε αριστερά το αντικείμενο στο ημικύκλιο, είναι αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε τελικά. Δεξιά είναι το αντικείμενο έτσι όπως το εκτυπώνει ο printer. Βγάζει επί της ουσίας αναλέει, αναστρώσει η μία μετά την άλλη, τη στηβάζει, ώστε τελικά να πάρουμε το αντικείμενο που χρειαζόμαστε. Για τους πιο προχωρημένους του θέματος είναι το αντίστροφο του CNC milling. Στο CNC milling στην ουσία έχουμε έναν κύβο, για παράδειγμα, από μέταλλο ή πλαστικό και με κάποιον τρόπο αφαιρούμε υλικό ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Στο 3D printing, στην περίπτωσή μας, θέλουμε ακριβώς το αντίστροφο. Δηλαδή να προσθέσουμε υλικό μέχρι να φτάσουμε στην τελική μορφή. Ωραία, ας δούμε και ένα βίντεο για να μας γίνει πιο κατανοητό σε fast forward το πώς γίνεται η εκτύπωση. Βλέπουμε εδώ ότι ο printer ξεκινάει με μια στρώση από κάτω-κάτω και σιγά σιγά στη βάζει ώστε να φτιάξει το αντικείμενο που θέλουμε.
ξέρει λίγο. Ποιο είναι το αντικείμενό μας. Λοιπόν, είδαμε ότι στην εκτύπωση χρησιμοποιήθηκε βγήκε κάποιο αντικείμενο από κάποιο υλικό, έτσι. Μάλλον δεν μπορεί να είναι αυτό το υλικό. Αυτό το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορα υλικά. Κυρίως χρησιμοποιείται πλαστικό ή κάποιο κεραμικό γράμμα. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να μελετάται και η εκτύπωση από μέταλλο, αν και είναι ακόμη σε πολύ μικρό στάδιο λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που χρειάζεται για να λιώσει. Μια και είδαμε και το πλαστικό. Παρατηρήσαμε τον Μανώλη Σβέντερ πριν κάτι μέρες ένα υλικό έτσι πάλι πλαστικό, το οποίο όμως έχει την εξής ιδιότητα. Είναι πλουτισμένο με ρυθμίσματα ξύλου και δίνει μια όψη στο αντικείμενο, σαν ένα σκαλιστό ξύλο κανονικό. Βέβαια, στην υφή είναι πλαστικό, που πάρει ένα πλαστικό, αλλά έχει την όψη του ξύλου. Για να δούμε και μια εικόνα για να καταλάβετε τι εννοούμε. Ωραία. Να δούμε πώς ξεκίνησε η όλη ιστορία, λοιπόν. Η όλη ιστορία ξεκίνησε το 1984 από τον κύριο Βλέπουμε αριστερά, ο κύριος Τζακ Χαλ, στην εταιρεία Think Systems Corporation. Έφτιαξε τον πρώτο πλήρη λειτουργικό 3D printer. Είναι το μηχάνημα που βλέπουμε στα δεξιά. Παρατηρούμε ότι ο εξοπλισμός στη δεξιά εικόνα, θα δούμε και αργότερα τα σημερινά μηχανήματα, είναι πολύ ογκώδης και για την εποχή του ήταν πραγματικά ακριβώς και δυσπρόσιτος από το κοινό. Όσον αφορά το κόστος τώρα, μιας και το δείξαμε να κάνω μια παρένθεση, πριν, για να δούμε το πώς εξελίσσεται η τεχνολογία, πριν 5 χρόνια περίπου, ένας πρίντερ κυμαινόταν από 15 μέχρι 20.000 δολάρια. Πλέον, υπάρχουν προσιτή πρίντερ κάτω από 1.000 δολάρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δείξουμε πόσο έχει εξελιχθεί η τεχνολογία και πόσο έχει πέσει το κόστος. Συνεχίζουμε. Πού μπορεί να βρει εφαρμογές το printing. Μπορεί να βρει εφαρμογή σε prototyping σκοπούς. Δηλαδή, σε ένα prototyping, όπως λέει και η λέξη, είναι τα πρώτα σχέδια, το πρωτότυπο. Χρησιμοποιείται για έρευνα και ανάπτυξη, κατά κύριο λόγο, και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε εργαστήρια και όλα τα παρελθόμενα. Όπως λέει στην διαφάνεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμη για κατανεμημένη παραγωγή. Τι σημαίνει κατανεμημένη παραγωγή τώρα, που πήρε και εμένα λίγη ώρα να το κατανοήσω. Κατανεμημένη παραγωγή είναι ότι φτιάχνουμε αντίγραφα του αντικειμένου που θέλουμε, όχι μαζικά όπως κάνει κάποια αποστάσεις να φτιάξουμε 1.000 ή 2.000 αντίγραφα, αλλά φτιάξουμε 5 με 6 για εμάς και τους φίλους μας. Και πού μπορεί να βρει εφαρμογή, σε ποιους τομείς τώρα. Λοιπόν, οι τομείς που μπορεί να βρει εφαρμογή είναι η αρχιτεκτονική αρχικά, όπως βλέπουμε εκεί πέρα έχουμε ένα σπιτάκι άσπρο, για να φτιάξουμε κάποιες μακέτες ή κάποια σχέδια κτιριών. Στην μηχανολογία επίσης, που εδώ πέρα μπορούμε να εκτυπώσουμε το σχέδιο κάποιας μηχανής, κάποιας κατασκευής που θέλουμε, για να το δούμε, να το βελτιώσουμε, να τεστάρουμε τις αντοχές του και πολλά άλλα. Στην οδοντιατρική ακόμη, στην οποία οδοντιατρική βγάζουμε μια προσομοίωση της οδοντιστοιχείας του ασθενή για να δουλέψει πάνω μετά ο οδοντιατεχνίτης και να μας δώσει το σωστό δόντι. Και ακόμη ένας άλλος τομέας είναι η βιοτεχνολογία, που μπορώ να πω ότι είναι ένας τομέας από μόνος του, διότι εμπλέκεται μέσα και η επιστήμη της βιολογίας. Αυτό επειδή ασχολούμαστε με κύτταρα και ιστούς, κάτι το οποίο μπορεί να βγάλει ένα λειτουργικό ανθρώπινο όργανο, το οποίο να βοηθήσει στο μέλλον στον άνθρωπο. Επίσης, πέρα από όλους αυτούς τους επιστημονικούς τομείς, είπαμε ότι το 3D printing βρίσκει εφαρμογή και στην καθημερινή μας ζωή, έτσι. Λοιπόν, έχουμε τη μόδα, παπούτσια, καπέλα, έχουν εκτυπωθεί από printers, κοσμήματα, θα δούμε παρακάτω, ρολόγια, δαχτυλίδια. Στην οπτική έχει βρει μεγάλη εφαρμογή.
με κατασκευή σκελετών γυαλιών οράσεως ή ηλίου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ο καθένας μπορεί να έχει σε χαμηλό κόστος ένα σκελετό γυαλιών και στο προσωπικό του γούστο πάντα. Και ακόμα και στη ζαχαροπλαστική μπορεί να σου φανεί περίεργο, υπάρχει η 3D εκτύπωση. Θα δούμε μια εικόνα παρακάτω για να σας εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Βλέπουμε εκτυπωτή σοκολάτας, έτσι. Έχει εκτυπώσει το σοκολατάκι, σε σχήμα καρδιάς εδώ. Μπορούμε να εκτυπώσουμε ό,τι σχήμα θέλουμε, ό,τι μέγεθος θέλουμε, αρκεί να είναι εντός των δυνατοτήτων του printer μας. Μπορούμε να βάλουμε γέμιση, δηλαδή να έχουμε άλλο υλικό για γέμιση. Μπορούμε να το αφήσουμε κενό να βάλουμε τη δικιά μας γέμιση, οτιδήποτε. Εδώ πέρα τώρα βλέπουμε την εφαρμογή στην οδοντιατρική. Όπως είχα πει και νωρίτερα, φτιάξουμε την τεχνητή οδοντιατρική. Εδώ πέρα βλέπουμε μία, την οποία αρχικά ένας οδοντίατρος σκάνερ με ένα 3D σκάνερ το στόμα του ασθενή για να πάρει το αρχικό σχέδιο, το οποίο εξεργάστηκε μετά ο οδοντιοτεχνίτης για να το στήξει στο μηχάνημα και να βγάλει το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Αυτό διευκολύνει την δουλειά και των δύο, και του οδοντιάτρου, διότι δεν χρειάζεται να πάρει τα μέτρα, ας πούμε, για την οδοντιοτεχνική με τον κλασικό τρόπο, και του οδοντιοτεχνίτη, ο οποίος το στέλνει το αρχείο στον εκτυπωτή και το εκτυπώνει μόνος του. Δεν κάνει τίποτα. Περνάμε τώρα στην οπτική, όπως είπα, βλέπετε το σκελετό του γυαλιού με τρία λεπτομέρεια στα μπράτσα. Όπως είπα, στο προσωπικό κόστος του καθενός, με πολύ χαμηλό κόστος, απλά πάμε να το αγοράσουμε από ένα κατάστημα οπτικών που θα ήταν πολύ ακριβό. Συνεχίζουμε, είδαμε τη βιοιατρική, τα μέλη εδώ του παιδιού, μια για μένα όμορφη εικόνα, γιατί έκανε το χέρι του παιδιού αυτού λειτουργικό και τουλάχιστον μπορεί να το εξέλθει σε πολλά πράγματα πλέον μέσω της 3D εκτύπωσης. Προχωράς, βλέπουμε μια εφαρμογή στην μηχανολογία. Η συγκεκριμένη εικόνα είναι η προσομοίωση ενός κινητήρα Jet, το οποίο αντικείμενο που έχουν βάλει οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές του, για να το μελετήσουμε, να δούμε πώς θα είναι το τελικό και τι βελτιώσεις μπορούν να κάνουμε. Προφανώς και το συγκεκριμένο δεν είναι πλήρως λειτουργικό, επειδή είναι ένα διαμέτρο πλαστικό. Προχωρώντας, βλέπουμε μια εφαρμογή που δημιουργεί στη μουσική. Βλέπουμε εδώ πέρα μια κιθάρα, η οποία εντάξει εκτός από το μπράτσο, το υπόλοιπο είναι εκτυπωμένο και βλέπουμε πως δίνει κάποιες ωραίες λεπτομέρειες στο πλαίσιο, το οποίο στις ξύλινες ή οτιδήποτε μήθος τώρα δεν θα δει εγώ. Επόμενη διαφάνεια, ενδιαφέρουσα. στη μόδα, ξεχάσετε πριν την πρά και στο ριοθετίας, έχουμε πριν την πρά, γενικές όρμα και το παπούτσι στην άλλη εικόνα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ο παπούτσι στήκο, αλλά είναι παπούτσι. Το σημαντικό στη συγκεκριμένη εικόνα με το παπούτσι είναι να καταλάβουμε ότι είναι εύκολο από το τελικό αυτό που έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή δεν έβγαλε ένα πλαστικό printer και είναι εκεί και δεν πάει πουθενά. Είναι κανονικό παπούτσι, εύκολο και όλο αυτό. Τώρα θα δούμε και την άλλη όψη αυτή τη τεχνολογία. Επειδή οποιαδήποτε τεχνολογία, εκτός από την καλή πλευρά, έχει την πιο σκοτεινή πλευρά, την κακή πλευρά. Στο 3D printing μπορούμε να πούμε πως μπορεί να μας επιτρέψει την εύκολη δημιουργία επικίνδυνων κατά κάποιο τρόπο αντικειμένων. Όπως λέω, στο παράδειγμα στην αριστερή εικόνα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα όπλο. Αυτό το άσπρο όπλο που βλέπουμε εκεί, όσο περίεργο και να μας φαίνεται, είναι πλήρως λειτουργικό. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο ένα κανονικό, αλλά μπορεί να βλάψει. Επίσης, βλέπουμε στην δεξιά εικόνα ότι μπορεί να υπάρξει πειρατεία φυσικών αντικειμένων. Βλέπουμε στην εικόνα και Wooden Download Data. Για όσους δεν ξέρουν, αυτή η έκθεση βγήκε από τις ταινίες που μοιράζουμε από το Video Club ή από το σινεμά που βλέπουμε. Πάμε να δούμε. Που λέει στην αρχή You wouldn't steal a car, you wouldn't download a movie και βγήκε το ελληνικό You wouldn't download a car.
Έπλέον αυτή η ειρωνική έκφραση, ακόμα πιο ειρωνικά, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί αφού θα μπορούμε να κατεβάζουμε και πειρατικά ή όχι σχέδια. Για παράδειγμα, ένα γρανάζι μέσα στο κινήτη, μια και είδαμε το αυτοκίνητο εδώ. Αν χαλάσει και η εταιρεία μας ζητήσει το άλλο ποσό για να μπορέσει να μας το αντικαταστήσει, εμείς μπορούμε να κατεβάσουμε το σχέδιο από κάπου και άμα έχουμε και τις απαραίτητες γνώσεις, θα το προσαρμόσουμε και να κάνουμε δουλειά μας πολύ φθηνότερα και γρήγορα. Τώρα φτάσαμε στον τομέα του RedRaft. Τι είναι RedRaft? RedRaft στην ουσία είναι ένα open source project για 3D printers, που οι συγκεκριμένοι υποτές αποτυπώνουν κυρίως πλαστικά κομμάτια. Είναι ένα project το οποίο ξεκίνησε το 2005 από τον κύριο Άντζιαν Κόιε, που είναι καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας, δεν θυμάμαι πιο ακριβώς. Και ξεκίνησε από το site redrap.org, το οποίο είναι ένα open community site που μπορεί ο καθένας να πάρει, να μοιραστεί τη γνώση του με την τεχνολογία του 3D printing, να δει τις γνώσεις των άλλων και να γενικώς να φτιάξει το δικό του 3D printer από εκεί. Ποιο είναι το σημαντικό με το RedRaft? Το σημαντικό με τα RedRaft μηχανήματα είναι ότι θεωρούνται αυτοαναπαραγόμενα. Τι σημαίνει αυτοαναπαραγόμενα? Δηλαδή, μπορώ με τον ίδιο μου τον printer να κατασκευάσω κομμάτια για τον printer, τα οποία θα προσαρμοστούν πάνω και θα το κάνουν πλήρως λειτουργικό. Δηλαδή, έχω ένα σκελετό αρχικά και μέσω αυτού βγάζω κομμάτια τα οποία εδώ παρακάτω μπορώ να κάνω τις ενώσεις και να φτιάξω πιο σταθερό τον printer μου. Το βλέπουμε εδώ από το chart, επειδή ουσιαστικά ο RedRaft και οι RedRaft μηχανές γενικά είναι οι πιο προσιτές οικονομικά 3D συσκευές εκτύπωσης, είναι και οι πιο αρεστές και το ευρύ κοινό. Χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς ο RedRaft κυρίως, αλλά και από χομπίστες λόγω της χαμηλής τιμής του, από σχεδιαστές, είτε πιο ευχάριστοι γενικότερα από οποιονδήποτε και άλλοι. Όπως βλέπουμε στο chat πάλι, ακολουθούν μετά το RedRaft project η εταιρεία MakerBot, η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη εταιρεία στον κόσμο των 3D Makers, με το γνωστό μοντέλο της, το Replicator, ο οποίος είναι σχετικά παρόμοιος με το RedRaft. Θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά στην Ultimaker και το πάνω με το σκούρο πράσινο, αρκετά έχει μικρότερο από τα πολύ αξιόλογα μηχανήματα, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των RepStar. Τα RepStar στην ουσία είναι μηχανήματα RepRaft, τα οποία δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως τα δικά τους κομμάτια. Δηλαδή χρειαζόμαστε την παρέμβαση κάποιου τρίτου μηχανήματος. Ας πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι RepRaft μηχανές, έτσι. Υπάρχουν πολλά μοντέλα RepRaft, γύρω στα 29 από ό,τι έχουμε δει. Αυτό που βλέπουμε στην εικόνα είναι το Darwin. Ήταν το πρώτο RepRaft που κατασκευάστηκε και κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2007. Βλέπουμε ότι είναι μια περίπλοκη σχετικά με τις υπόλοιπες που θα δούμε στη συσκευή 3D εκτύπωση. Καθώς έχει πολλές ενώσεις, να, ας πούμε, σας έλεγα πριν ότι είναι αυτοαναπαραγόμενο, βγαίνουν τα κομμάτια τα άσπρα που βλέπετε στις ενώσεις, είναι όλα εκτυπωμένα από printer. Άρα, χωρίς κόστος, ουσιαστικά, κάναμε πιο λειτουργικό το printer μας. Πώς βλέπετε το Darwin τώρα? Το κρεβατάκι που βλέπετε αυτό στη μέση, το πλακί αν θέλετε, πηγαίνει πάνω κάτω και έχει το πλεονέκτημα σχετικά με τα άλλα RedRaft ότι δίνει μεγάλο ύψος στην εκτύπωσή μας και μεγάλη γκάμα. Συνεχίζοντας τώρα, βλέπουμε άλλα τρία RedRaft μηχανήματα τα οποία ακολούθησαν το 2009 και 2010 με τα ονόματα Mender, Axel και Pusa Mender. Αυτά πέρα έχουν πλεονέκτημα το ότι έχουν πιο λίγα κομμάτια και είναι αρκετά πιο απλά στην κατασκευή τους. Πιο φθηνοπός, πιο εύκολη η συντήρησή τους και άλλα τέτοια πλεονεκτήματα. Το πλεονέκτημα μπορώ να πω είναι πως δεν έχουν τόσο μεγάλη επιφάνεια εκτύπωσης όσοι έχει ο Darwin. Ποια είναι η διαφορά τώρα του Mender με τον Prusa Mender? Φαίνονται σχετικά ίδιοι, απλώς τον Prusa Mender το σχεδίασε ο Joseph Prusa, εθελοντής στο RedRaft Project, για να κάνει πιο εύκολη την κατασκευή ενός 3D
διπλήτε από το ειδικινό. Όπως βλέπουμε, έχει λιγότερες πίτες, λιγότερα πλαστικά μέλη και είναι έπως πιο φθηνός κατασκευή. Παρατηρήστε τη δεξιά εικόνα τώρα που θα αλλάξει. Ουσιαστικά αυτό ο πίνητορ που είναι δεξιά είναι αυτός που σώμαστε, αλλά πλέον το επόμενο μοντέλο. Λέγεται i3, ο προηγούμενος ήταν ο i2. Ουσιαστικά λίγο βελτιωμένο είναι η δυνατότητα. Προχωράμε και βλέπουμε το Remote Maker. Το σήμαμε πριν ότι είναι ρέπτρα, δηλαδή μια ειδική μορφή ρέπτρα. Οι συγκεκριμένοι εκτυπωτές είναι πολύ δυνατά και καλά μηχανήματα, με μεγάλη επιφάνεια εκτύπωσης. Απλώς, όπως εξηγήσαμε, δεν είναι αυτοαναπαραγόμενα. Δηλαδή, δεν μπορούν να εκτυπώσουν κομμάτια για τους εαυτούς τους. Βλέπουμε ότι το περίβλημα είναι από ξύλο, κάτι που ένας πλήντερ ακόμα δεν μπορεί να εκτυπώσει. Και είναι, θέλει, για να γίνουν αυτά τα κομμάτια, κάποια από τα κομμάτια του κομμάτια του ξύλου, θέλει κοπτήρα λέιζερ. Που αν δεν έχει κάποιον ειδικό ή κάποιον που να ξέρει από αυτά ή να έχει το μηχάνημα, δεν μπορεί να τα εκτυπώσει. Είναι κυρίως εμπορικό προϊόν το συγκεκριμένο. Ας δούμε ένα βίντεο λοιπόν για το κατά πόσο θα μπορέσει το 3D printing, η τεχνολογία αυτή, όσο φημολογείται, να αλλάξει τον κόσμο. Almost anything you can imagine, people are creating. It's going to open up a whole new opportunities in areas of advanced customization. Unlike with music or with a 3D printer, a lot of things that are printed are connected by copyright. One of the really cool things about 3D printing is it really changes the dynamic of a consumer culture. It turns you from being a passive consumer to an active creator. This amazing new technology where you can take a 3D digital file and with the click of a button use that file to create an actual physical 3D part. So how does a 3D printer work? The first step is to get a 3D file, and you can get your 3D file in one of two ways. One, you can simply download the file from the internet. The second way is you can design your own 3D part. The software is going to slice your part up into layers. By building a part layer by layer, you're able to create a plastic part in three dimensions, and the possibilities are limited only by your imagination. People will create their next big invention, or engineers and designers create small production runs or little prototypes. Teachers can use it to print out teaching aids. If a teacher is doing a little lesson on a ship, they can actually print out a sailing ship and pass it around the class, and people print out things for around the house. iPhone cases are pretty big. Break a towel up, you can print out a new one. We want to make 3D printers at a price that the average person can afford and also easy to use. We're already seeing late stage early adoption of 3D printing, but for me the exciting thing is what's to come. Shapeways is an online 3D printing community and marketplace. Anyone in the world can upload their 3D model and we'll print it for you. And then also, if you decide you want to make it for sale, you can sell it and we'll produce it on demand for that customer wherever they are in the world. You can essentially bring a product to market with no risk. You don't have inventory anymore, you don't have to make sure that there's a market ready for your product. If you sell one, that's awesome. If you sell 10,000, then all of a sudden you have a passive income model, and that radically changes the economy. Usually to bring a product to market takes a year, and then you have to find the manufacturer and the investor, and so it's going to force us to change the way we think about not only buying products, but how they're made. One of our colleagues broke his stroller, and it would have cost him something like $250 to get that part in the mail from the stroller company, and he literally just 3D printed the stroller part and got it for $20. You have this explosive technology where everything is made just for you, but at the price and quality of something you buy in a store. This could be a scary technology for some companies, because what does that mean for seasons now? You have infinite inventory, and what does it mean for scarcity, which is one of the core tenets of so many industries? I think it's very similar, though, to social media or other tools of engagement, where you're afraid to see what that would mean to let consumers co-create with you, or to really rethink your traditional manufacturing process because you have so many middlemen. I think we just have to stop thinking that you need to reach 100,000, a million people for something to be successful. Customization is really changing the way that we have to think about design and production as well. People who make money by selling things that are all of a sudden easily copied with a 3D printer are going to be worried that people are going to be making unauthorized copies with those 3D printers. And I think one of the challenges for them is going to be, well, how do I react?
objects that are artistic objects, they're objects that you would hire an artist to make, those things are all going to be protected by copyright. But those objects that actually do things, that have a use besides just sort of entertaining or looking nice, a lot of those are going to fall outside the scope of copyright. They might be protected by patent, but a lot of them won't be protected by any sort of intellectual property at all. And as a result of that, you can use them or improve upon them or build on them as much as you want, and no one can stop them. 3D printing right now is its very beginnings. And so you don't have a lot of case law about everyday people making exact copies of physical objects, and certainly not a lot of case law about people being able to do that on a large scale. The good thing, hopefully, is that the industries that are disrupted by 3D printing have the model of the music industry to maybe learn from. The music industry, when someone started copying things, decided the best thing to do is take their time and their money and invest it in suing everyone they could find and try and stop the progress of technology. That didn't work very well. And so the hope is that these creators, when they see this new technology, they capture some of the upside and they say, oh, wait, this can change my business for the better. And they do that. It's a hard thing to do, but the music industry taught us that maybe the thing they have to do. 3D printing can have a profound impact on all of us, whether you consider yourself a designer or not. In the future, there are going to be 3D printers that will allow you to actually create three-dimensional structures out of living cells. And they can build very complex structures like blood vessels or skin tissue. And the idea there is that in 10 or 20 years, these scientists are going to be able to 3D print tissue that can replace damaged vessels in the heart, or they're going to be able to print replacement organs. So you won't have to go to find an organ donor anymore. Is to have one 3D printed at the hospital based on your own cell and your own genetic makeup. Right now at MIT, scientists are working on 3D printers that actually allow you to print food. And who wouldn't want that now? Right, you can just ask Siri to cook you a steak. It's really going to be an exciting time. In Japan, there's a company that's taking a sonogram gun. So they scan a pregnant woman's belly. They're able to actually 3D print a figure of her torso. So instead of just having a fuzzy little black and white picture, you're getting a real model of what the child is going to look like. People are using 3D printers to do all sorts of interesting things in terms of the environment. Researchers are using 3D printers and concrete to make replacements for parts of the Great Barrier Reef that have been damaged. Normally, those reefs take thousands of years to build, but what these scientists do is they find areas that are damaged, they make CAD replicas of those damaged areas, and then print them in concrete. So it's a base structure upon which coral can create a top layer, and that helps reinvigorate the environment and helps return normality to that area. And one of the coolest things about 3D printing is it's a community that never stops innovating. There are hundreds of innovators who are making little tweaks to these products, who are trying out different things. And so it really gives everybody an opportunity to create anything they can imagine. 3D printing is an how brands and consumers can engage, and now we're just going to see that happen. In a few years' time, we're going to be no more difficult to use or difficult to understand than the camera phone. The way to protect creators and designers is to make sure to give people a way to spend money on 3D printed things. In the future, we're going to see a lot more people unleashing their pent-up creativity, and that's what's most exciting for me. Ωραία, είδαμε το βίντεο. Να κάνω μια φορά που μια παρένθεση που δεν είπαμε πριν. Έγινε μια φορά στο βίντεο κάποια στιγμή στη βιοτεχνολογία, στη βιοελεκτρική που μιλήσαμε πριν. Η πρώτη λειτουργική καρδιά δεν έχει φτιαχτεί ακόμα, αλλά η πρώτη καρδιά έχει φτιαχτεί και προσπαθούν να οι ειδικοί να την δημοσχεύσουν και να την κάνουν πλήρως λειτουργική. Η πρώτη καρδιά πάντως έχει φτιαχτεί ήδη. Λοιπόν, είδαμε το βίντεο και κάποια στιγμή είδαμε κάποιον να κατεβάζει κάτι από το ίντερνετ. Πού βρίσκω τα αντικείμενα, είναι το ερώτημα. Αυτά τα αντικείμενα μπορώ πρώτα απ' όλα να τα σχεδιάσω. Αυτό βέβαια απαιτεί κάποιες γνώσεις και όρεξη, κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, αν δεν έχω τη γνώση ή την όρεξη, μπορώ να το δώσω σε κάποιον άλλο που είναι ειδικό με το 3D σχέδιο να μου τα εκτυπώσει αυτός. Και όπως έγινε και στο βίντεο, μπορούμε να τα κατεβάσουμε από διάφορα site του ίντερνετ. Δεν είναι απαραίτητα κρατική αυτή η ενέργεια. Απλώς είναι open source sites, τα οποία κατεβάζουμε τα 3D σχέδια, τα παραμικροποιούμε ανάλογα με τα δικά μας γούστα και έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα τελικά.
όλοι μπορούμε να βρούμε σχέδια από κάποιο φυσικό αντικείμενο και να το αναπαράγουμε με τη χρήση κάποιας συσκευής 3D scanner. Αυτή παίρνει μια αρκετά ακριβή συσκευή που είναι ένα είδος κάμερα σε συνεργασία με μια κλίνα λέιζερ, αν θυμάμαι καλά, χαμηλή συσκευή λέιζερ, το οποίο έτσι όπως πέφτει πάνω στο αντικείμενο, η κάμερα το καταγράφει και δημιουργεί το ψηφιακό σχέδιο. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε ένα απλό 3D scanner από κάποια webcam, αλλά αυτό θα είναι αρκετά χαμηλή ανάλυση και δύσκολο σχετικά. Μιλήσαμε για site, αναρωτιέστε ποια είναι αυτά τα site. Πρώτα απ' όλα, thinkiverse.com, το πρώτο και καλύτερο μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με site με open source αντικείμενα. Ανεβάζει ο καθένας τα 3D σχέδιά του. Τα καλύτερα παίρνουν στην αρχική σελίδα. Είναι πολύ social το συγκεκριμένο site, γιατί έχουμε followers, κάθε σχέδιο έχει likes, ratings δηλαδή, έχει comments από κάτω. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες, συλλογές. Στις κατηγορίες, για παράδειγμα, μπορούμε να ψάξουμε για κάποιο αντικείμενο που μας ενδιαφέρει εμάς συγκεκριμένα και συγκεκριμένα, και όχι να ψάχνουμε μέσα σε μια ανίωση, γιατί έχει πολλά 3D σχέδια έκταση. Αλλά μπορεί να ψάξουμε κάτι μας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, θέλω να ψάξω κάτι για μουσική, για την κιθάρα μου, ένα κομμάτι, οτιδήποτε. Ψάχνω εδώ, κατηγορία μουσική, μου βγάζει συγκεκριμένα κομμάτια που μπορεί να θέλω. Συνεχίζοντας, βλέπουμε το imagine.com. Είναι ένα αντίστοιχο site του Thinkiverse, απλώς αρκετά πιο νέο, με πιο μικρή κοινότητα, το οποίο ευελπιστούμε να αναπτυχθεί γι' αυτό σε ίδιο επίπεδο με το Thinkiverse. Ωραία, είπαμε τώρα ότι έχουμε τα αντικείμενά μας, είδαμε ποιοι είναι οι εκτυπωτές, είδαμε τα πάντα. Αναφέραμε σε κάποια στιγμή ότι μπορώ να σχεδιάσω εγώ τα σχέδια, να κάνω τα σχέδια. Με τι προγράμματα, ποια είναι τα προγράμματα σχεδιάσεις 3D. Υπάρχουν τα δωρεάν και τα εμπορικά, όπως λέμε. Τα δωρεάν, πρώτον είναι το FreeCAD, είναι ένα δωρεάν open source software, αλλά με περιορισμένες δυνατότητες, λόγω και το ότι είναι δωρεάν. Έπειτα έχουμε το OpenSCAD, το οποίο λειτουργεί τελείως διαφορετικά από το FreeCAD. Είναι παραμετρικό πρόγραμμα, δηλαδή το σχέδιό μας το 3D εμείς θα το φτιάξουμε γράφοντας κάποια μορφή κώδικα. Θα τροποποιήσει κώδικα. Και τελευταίο είναι το SketchUp, το οποίο αυτό έχει και εμπορική και free edition. Και είναι και αυτό περιορισμένα δυνατότητα, λόγω του ότι όλα αυτά είναι δωρεάν τα προγράμματα. Στα εμπορικά τώρα. Συνεχίζουμε στα εμπορικά προγράμματα. Έχω βάλει πρώτο το Catia, λόγω του ότι είναι και το παλιότερο από όλα. Αν θυμάμαι καλά, είχε βγει η πρώτη έκδοση γύρω στο 1970, αν κάνω λάθος να μην διαβάσετε. Είναι ένα αρκετά δυνατό πρόγραμμα και δύσκολο από ό,τι έχω δει, το οποίο όμως κάνει τα πάντα. Είναι αυτό που λέμε ότι σε δουλειά χωρίς Catia για σχεδία σε 3D δεν είναι. Από όσο ξέρω, ναι. Συνεχίζουμε βλέποντας το SolidWorks. Το SolidWorks είναι ένα αρκετά πιο φιλικό και απλό πρόγραμμα με αρκετές δυνατότητες και αυτό, όπως προσομοίωση δυνάμεων σε αντικείμενο που έχουμε σχεδιάσει, συναρμολόγηση των κομματιών για να δούμε το τελικό μας αντικείμενο και άλλα τέτοια. Το κατασκευάζει η εταιρεία με το Catia, η Dassault Systems. Συνεχίζοντας, βλέπουμε το Autodesk Inventor, τη γνωστή εταιρεία Autodesk, το οποίο είναι αντίστοιχο του SolidWorks με αρκετές δυνατότητες, εύκριστο και τώρα είναι στο στήριο καθημερινό που θα επιλέξει. Να κάνω μια παρένθεση ότι εδώ βλέπουμε τα μηχανολογικά, τα μηχανολογικού σχεδίου δηλαδή software. Τώρα πάμε στην άλλη κατηγορία που είναι καλλιτεχνικά. Πριν αρχίσω, θα ήθελα να πω τη διαφορά μηχανολογικού σχεδίου και καλλιτεχνικού για όσους δεν ξέρουν. Το σχέδιο κυρίως αποτελείται από γεωμετρικά σχήματα τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους για να πάρουν το τελικό αποτέλεσμα. Ενώ το καλλιτεχνικό σχέδιο αποτελείται από, μπορώ να το πω, τυχαία σχέδια για να μας βγει το τελικό αποτέλεσμα. Ένα παράδειγμα καλλιτεχνικού σχεδίου είναι τα cartoons και τα video games τα οποία παίζουμε. Στα καλλιτεχνικά τα προγράμματα βλέπουμε το Blender, το οποίο είναι δωρεάν, αν και λίγο δύσκολο, το NetFab μετά,
το οποίο κατασκευάζει μια εταιρεία που βγάζει και 3D printers, αν θυμάμαι. Επίσης, το μάτια της Autodesk, αρκετά δυνατό πρόγραμμα και διαδεδομένο στους 3D designers. Και τέλος με το Rhino 3D, ένα αρκετά δυνατό και αυτό πρόγραμμα. Ωραία, είδαμε. Από πού παίρνω τα σχέδια, πώς τα παίρνω, αν μπορώ να τα σχεδιάσω ή όχι. Το θέμα είναι πώς μπορώ να... πώς φτάνω στον printer, πώς μπορώ να βρω ένα δικό μου printer. Μια λύση που θα λέει κάποιος είναι να αγοράσουμε ένα printer. Αυτή η λύση βέβαια είναι αρκετά ακριβή ακόμα για τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή ο κάθε ιδιώτης δεν είναι σε θέση να δώσει 1000 δολάρια που μπορεί να έχει ένα printer ή και πιο λιγότερα, αλλά και πάλι είναι πιο ακριβή από την επόμενη λύση να φτιάξουμε ένα δικό μας. Οδηγίες, σχέδια, λίστα υλικών, tutorials και όλα τα σχετικά υπάρχουν στο reprap.org που αναφέραμε και πριν για όλα τα μοντέλα ουσιαστικά του reprap. Όμως, μια παρένθεση πάλι ότι για να φτιάξει το δικό σου printer δεν είναι ότι ξέρει από κατσαβίδια, ξέρει από βίντεο, αρχίζει βιδώνει. Θέλει μεράκι, θέλει κέφι, θέλει μεγάλη ενασχόληση. Και αλλά στην τελική, αν ασχοληθεί αρκετά, βγαίνει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση. Δηλαδή, εμείς ας πούμε είχαμε φτιάξει ένα printer, αυτό που βλέπετε, όμως μας έκανε ένα πρόπτο τώρα και δεν λειτουργεί. Οπότε, αυτή που θα φτιάξει εσύ ο ίδιος χρειάζονται και αρκετή συντήρηση, μπορώ να πω. Ναι, και προσοχή σχετικά μέσα στα μηχανήματα. Έχουν κάποιες ερωτήσεις. Ακριβώς. Δεν μπορεί το σχέδιό μας, πρέπει να κουμπάει κάπου. Δεν μπορεί να βγει στον αέρα τελείως. Παρ' όλα αυτά μπορεί να γίνει στρίβαρτο, έτσι. Ναι, μπορεί να γίνει με πρόσθετο υλικό από την βάση μέχρι πάνω και όπου θα βρίσκεται το αντικείμενο στον αέρα. Αλλά προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό όσο γίνεται πιο πολύ. Δηλαδή να πηγαίνουμε στα πλάγια, να βάλουμε μια κλίση του σχεδίου και να βγει μονοκόμματο. Γενικά πάντως ένα τέτοιο σχέδιο, όπως είπες, θέλει support, δηλαδή χρειάζεται στηρίγματα από κάτω. Όχι απαραίτητα. Το πρόγραμμα το οποίο θα μας δημιουργήσει τον, το αρχείο που θα πάρει που θα χτυπωτήσει, εντοπίζει αυτόματα που θα βρίσκεται στον αέρα και μας βάζει από πάντα το support. Το κόστος των υλικών, το πλαστικό που χρησιμοποιείται τώρα για τα ρεύματα είναι 20 ευρώ το κιλό. Δηλαδή βγάζεις πάρα πολλά πράγματα με ένα κιλό. Και α πούμε για παράδειγμα το πορτοκαλί που βλέπετε εδώ το υλικό, αυτό πόσο είναι. Ένα κιλό. Είναι ένα κιλό, έκανε 20 ευρώ. Έχουμε χτυπώσει άπειρες φορές και ακόμα δεν έχει τελειώσει το μισό. Δηλαδή χτυπώνεις συνεχώς και δεν τελειώνει αυτό. Η εναλλαγή των υλικών πώς γίνεται. Για να πάμε εδώ. Υπάρχουν χτυπωτές οι οποίοι έχουν δύο μύτες για να βάζουν υλικό και βάζουν δύο υλικά. Αυτή πέρα είναι πιο περίπτωση και πιο ακριβή. Εμείς έχουμε μόνο υλικό εδώ πέρα. Εννοείς τα υλικά. Λοιπόν, τα ρεύματα, όπως είπαμε, τα βγάζει το ίδιο το μηχάνημα τα πλαστικά κομμάτια του. Οπότε, έχει απευθυνθεί σε εμάς, στο B-Space, στο Hackers και στο Vers Patra. Μπορείς να τα αγοράσεις από κάποιον άλλο, κυρίως από εξωτερικό, σε αρκετά χαμηλή τιμή. Δηλαδή, τα δικά μου εγώ τα έχω αγοράσει με 30 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, τα μαύρα κομμάτια που βλέπουμε στην εκτυπωτή. Το θέμα δεν είναι τα μαύρα κομμάτια, είναι όλο το υπόλοιπο ουσιαστικά. Το κόστος γενικά αν έρχεται για το συγκεκριμένο. Τα 470 με 500 ευρώ πήγε. Πήγετος. Και επίσης τα μεταλλικά μέρη που βλέπουμε, οι τρίζες και οι ράβοι, εδώ πέρα τα αγοράζεις από πέρα από πάντα με αρκετά φθηνό κόστος. Το 1 μέτρο σίδερο πάει 80 λεπτά περίπου. Με ερώτηση του χρόνου. Αυτό πρέπει να το γνωρίζω ακριβώς, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με
Είναι παρομοιωτικά τα εξηγέντια και αυτά. Πιστεύω θα είναι κάποιο ξεχωριστό, ξεχωριστό τομέα. Πού μπορεί να ακολουθήσει με αυτό. Για παρομοιωτικά τα σχέδιο. Για το παρομοιωτικά λέτε. Ναι, κάποιοι πρόγραμμα. Πιστεύω ότι κυρίω είναι σε εργαστηριακό επίπεδο ακόμα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στα παιδιά που έχει πει ασχολείται με το τμήμα του DMP που είναι τη βιοπληροφορική και βιοτεχνολογία. DMP, ναι. Εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα του printer μας και την ποιότητα των parts που έχουμε, κατά κύριο λόγο. Δηλαδή υπάρχουν, η ανάλυση είναι από την ακρίβεια που έχει το printer μας. Ο συγκεκριμένος printer μπορεί να βγάλει με ακρίβεια 0,1 χιλιοστά, για παράδειγμα. Υπάρχουν printers που μπορεί να βγάλουν 0,001 χιλιοστά. Είναι ανάλογα με το τι budget έχεις, πόσα χρήματα δίνεις για να τη φτιάχνεις. Και επίσης και το υλικό που βάζει ο ίδιος ο εκτυπωτής. Επειδή οι εκτυπωτές που βάζουν εδώ πέρα, όπως βλέπουμε με το κουβαρούλι από πάνω, κυρίως πάνε έως τα 0,05 χιλιοστά. Οι άλλοι εκτυπωτές, οι πιο ακριβοί που δουλεύουν με ένα είδος σκόνης, μπορούν να φτάσουν πολύ μικρότερη ακρίβεια και πολύ smooth σχέδιο, θα το πω. Τέλος. Μετά τη συναρμολόγηση, φαντάζομαι ότι χρειάζεται κάποιο κώδικα για να προγραμματίσουμε να δουλεύει. Ναι. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να προγραμματίσει κάποιο. Λοιπόν, αυτό ο κώδικα υπάρχει έτοιμο στο διαδίκτυο, στο GitHub που μπορεί να το βρει. Για την κάθε πλακέτα, οι πλακέτε όλε δέχονται τον ίδιο κώδικα και σε μία μεταβλητή εσύ λε ποιο είδο έχει. Στην ουσία, εσύ μετά έχει να αλλάξει κάποια config files για να το βάλει ανάλογα με τα μοτέ που έχει πάνω, με τη μύτη και οτιδήποτε σχετικό. Ναι. Για το μηχανολογικό σχέδιο, μια ερώτηση. Αν θέλουμε να κατασκευάσουμε θα πριν ένα αντικείμενο το οποίο δεν θα είναι ας πούμε, κάποια ρεπλίκα, όπω δείξατε πριν ας πούμε, το μοντέλο μια τουρμπίνα, που είναι καθαρά και μόνο για μελέτη, θα θέλουμε να φτιάξουμε περίπου ένα γρανάζι, το οποίο είναι πλήρως λειτουργικό. Ο τρόπος εκτύπωσης δεν επηρεάζει τη μοριακή δομή του αντικειμένου. Ο τρόπος εκτύπωσης για ένα γρανάζι, για παράδειγμα, αυτή την ύπνο θα το εκτυπώσουμε μέταλλο. Έτσι. Αυτή η τεχνολογία ακόμα δεν έχει εξελιχθεί σε επίπεδο μεγάλο για να γίνουν πλήρως λειτουργικά. Το είπαμε και στη διαφάνεια πριν ότι στο μέλλον ίσως σίγουρα κατά κάποιο τρόπο θα μπορεί να γίνεται αυτό. Αλλά ναι, το μέταλλο έχει το θέμα ότι θέλει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία για να λιώσει. Οπότε ακόμα δεν έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούν να πάρουν πλήρως λειτουργικά μεταλλικά αντικείμενα. Όμως αυτό να κάνω πέρα μια παρένθεση για τα γρανάζια που είπε ο φίλος μας. Τα γρανάζια που υπάρχουν τώρα στο δικό μου εκτυπωτή έχουν βγει από εκτυπωτή άλλο. Ναι, αλλά ένα από τον ίδιο έχει βγει το αντικατέστησα. Δηλαδή μπορείς να βγάλεις γρανάζια τα οποία δεν δέχονται υπερβολικά μεγάλες δυνάμεις και να λειτουργούν. Η ερώτησή μου βασικά κινείται στο γεγονός ότι μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει τέτοιου είδους εξοπλισμό εφαρμόζονται κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές προκειμένου ας πούμε η εξωτερική επίστρωση των εξαρτημάτων να είναι πάρα πολύ σκληρή και εσωτερικά να είναι μαλακότερο για να μπορεί να δέχεται κραδασμός. Είναι δυνατόν ας πούμε ένας πλησιάστατος εκτύπωτης να πετύχει κάτι τέτοιο. Ναι, είναι δυνατόν. Είτε γεμίζοντάς το μέσα με αέρα, δηλαδή να αφήνει κενά, είτε να χρησιμοποιήσει κάποιο δεύτερο υλικό. Μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή δεν επηρεάζει το γεγονός ότι αυτό θα ψύχεται καταστρώσεις. Όχι, όχι. Μπορείς να το τυπώσεις και να αφήνεις ένα layer π.χ. ένα κομμάτι του layer, να εκτυπώνεις από πάνω, μπορείς να το κάνεις. Ή αν έχεις δύο μήνες όπως είπαμε, μπορείς να εκτυπώνεις μέσα άλλο. Άλλη ερώτηση. Τι έννοια διαστάσεις έχουν αυτοί που θα πεις. Εξαρτάται. Ο συγκεκριμένος είναι 25x25, 20x20. 20x20 και ύψος τα 14. Δηλαδή, μπορείς να προσαρμόσεις εσύ τα σχέδια στις δικές σου διαστάσεις που θες. Δεν μας απαγορεύει κάποιος. Ναι, όπως είπαμε, είναι open source. Δηλαδή, αν έχει βγει κάποιο σχέδιο που εμένα μου αρέσει, θέλω να το εκτυπώσω στο site και θέλω να το κατεβάσω και είναι 27x30, ας πούμε. Και εγώ δεν μπορώ να το εκτυπώσω στο δικό μου εκτυπωτή. Θα το κάνω 18x15, ας πούμε. Θα το εκτυπώσω. Όπως είπαμε, όταν έχουμε στοιχεία, αν είναι κάποιο ψηλό, όπως είπαμε, μετά δεν θα το δίνει το ύψος. Αυτό δεν μπορεί να το δώσει πάνω από 30% στα ύψος. Άλλο υπάρχει αυτό που είπες, εσύ πώς θα αλλάξεις το μέγεθος του σχεδίου. Μπορείς να αλλάξεις το μέγεθος
του εκτυπωτή κατά την κατασκευή του. Ναι. Δηλαδή, αν θες να έχεις έναν εκτυπωτή που να βάζει πιο μεγάλα αντικείμενα, μπορείς να προσαρμόσεις το σχέδιο για να βάζει πιο μεγάλα σίδερα, τις γωνίες που έχει, για να βγει. Σίγουρα. Εδώ. Πες. Την πλακή είναι πώς σου πώς. Είναι το πιο σημαντικό μέρος. Ποιο είναι το πιο σημαντικό μέρος. Γενικώς όλα τα μέρη είναι σημαντικά. Μπορείς στην πλακή δεν μπορείς να δέχεις επίσης. Εντολές. Η συγκεκριμένη είναι μια παραγωγή του Arduino που ξέρουμε, επειδή έχει πάνω υποδοχές για τους οδηγούς των Stenner Motors και τα ομοτέρια γίνεται. Αυτό μπορεί να κοστίσει από 25 με 30 ευρώ μέχρι και 150, ανάλογα με την ακρίβεια και ανάλυση που θέλει. Και η μύτη είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, δηλαδή όσο περισσότερο βάζεται και η μύτη σου, τόσο καλύτερη εκτύπωση θα κάνεις. Πλέσει και αυτό. Κάτι άλλο. Αυτά από εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η live εκτύπωση λόγω του απρόβλεπτου δεν θα γίνει. Μπορείτε να έρθετε να κοιτάξετε από κοντά μου το βρείτε, να δείτε και τα σχέδια που έχουμε εδώ πέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για συγγνώμη, δεν έχω τελειώσει ακόμα. Θα μιλήσω πιο πολύ στην ημέρα για την εφαρμογή του Prefix στην ρομπονική. Ευχαριστούμε. Χρειάζεται γνώσεις να σχεδιάσει κάποιος ένα αντικείμενο για να το φτιάξει,
γιατί θα είναι πολύ πιθανό να υπάρχει που έχει φτιάξει ήδη κάποιο άλλο και να το πάρει έτσι. Αξίζει όμω την ιδέα να επενδύσει κανεί ένα ρεύμα να το πάρει να αγοράσει. Μια μελέτη που έγινε οικονομοτεχνική, να φέρω κάτω, εξέτασε δύο σενάρια. Παράδειγμα, ένα ρεύμα που κοστίζει περίπου 500-600 ευρώ για οικιακή χρήση με το σενάριο ότι μπορεί να τυπώνει κάποιο ένα κομμάτι τη εβδομάδα που είναι αρκετά συντηρητικό, γιατί εντάξει, εγώ που έχω να τυπωθεί κάθε μέρα δεν το αφήνω. Η περίοδος αποπληρωμής του μπορεί να είναι και 4 μήνες με ένα κομμάτι τη εβδομάδα. Δηλαδή σε 4 μήνες έχει μετατριφθά σου. Με ποια έννοια ότι τα κομμάτια, πράγματα που θα αγόρασες, για παράδειγμα ένα case για το κινητό σου, θα το τυπώσεις με πολύ μικρότερο κόστος. Και φυσικά σε 3-5 χρόνια, που είναι περίπου η διάρκεια ζωής, εκτιμείται τόσο, το κέρδος θα έχεις διπλάσιο τουλάχιστον από την αρχή επένδυση. Βέβαια, ένα δεύτερο σενάριο που αφορά εργαστηριακή χρήση, μπορείς να μπαίνεις τα λεφτά του εκτυπωτή ακόμα και σε μια μέρα. Γιατί εκτυπώνεις κομμάτια, θα ήταν πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν συμβατικές μεθόδους προεργασίας και φυσικά έχει πολύ μεγάλη επιστροφή χρημάτων. Θα δούμε τώρα πώς έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς ένα 3D printer που έχουμε στη λέσχη ρομποτικής και ερευνητικά αλλά και εκπαιδευτικά. Η λέσχη ρομποτικής πρώτα απ' όλα λειτουργεί από το 2002 στον μηχανολόγο. Παράλληλα με την ερευνητική ομάδα ρομποτικής, υποστηρίζεται από τον κύριο Σπάγκαλο. Στη λύση ρομποτικής έχουμε φτιάξει αρκετά ρομπότ, είτε αυτοκινούμενα, είτε βιομηχανικά. Μας αρέσει να κάνουμε παρουσιάσεις, workshops, συμμετέχουμε σε συνέδρια. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα πάμε σε διαγωνισμούς. Έχουμε πάρει αυτό το printer που βλέπετε από δεξιά. Είναι ο printer που βλέπετε στην αρχή που είχε το live streaming. Είχαμε πάρει πριν 2 χρόνια και τον τελευταίο χρόνο δουλεύει μέρα νύχτα, πάνω σας πω. Το καμάρι της λέσχης είναι αυτό το κάτω εδώ, το πολυμέκανο. Είναι ένα διαστημικό ρομπότ που είναι αυτόνομο, δηλαδή μπορείς να πληγείται αυτόνομα. Στόχο έχει να πηγαίνει σε γυρίσει ένα σχεδιάσιο σε αστικό περιβάλλον, όπου υπάρχουν ήδη αρτηριών από σεισμούς ή πλημμύρες, να εντοπίζει αυτόνομα θύματα, να κάνει προβλέψεις στον χώρο, να δημιουργεί χάρτη και να βρίσκει τα θύματα σημειώντας πάνω στο χάρτη. Έτσι λοιπόν θα μπορούν οι διασώστες μετά να βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο θύμα και να πηγαίνουν εκεί να το εντοπίσουν. Αυτό το ρομπότ είναι σχεδιασμένο, όλο αυτό το έχουμε φτιάξει σε 3D. Έχουμε βάλει όλα τα εξαρτήματα. Και στην επόμενη διαφάνεια έχω απομονώσει τα εξαρτήματα τα οποία έχουν βγει σε 3D printer. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά και ο 3D printer μας έχει βοηθήσει να ολοκληρώσουμε αυτό το ρομπότ. Είναι μια προσπάθεια τουλάχιστον 4 χρόνων. Έχουμε αφιερώσει πάρα πολλές ώρες. Γιατί είναι αρκετά σύνθετο κομμάτι. Δεν είναι κάτι που υπήρχε, είναι κάτι που φτιάξει κανείς από το 0. Και χωρίς το 3D printer δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εδώ βλέπετε μια τελική συναρμολόγηση του ρομπότ, του μηχανολογικού. Δεν έχουν πει ακόμα τα ηλεκτρονικά που θέλει, αλλά ελπίζουμε σιγά σιγά. Ένα στα 3 εξαρτήματα αυτού του ρομπότ έχουν βγει στο Ultimaker. Δεν είναι εξαρτήματα που παίρνουν μεγάλες μηχανικές καταπονείς, δεν τα ζορίζουν πάρα πολύ, γιατί τα έχουν βγάλει από πλαστικό και δεν είναι τόσο γερά. Παρ' όλα αυτά όμως είναι πολύ χρήσιμα. Δηλαδή δεν φορτίζει το ρομπότ με πολλές δυνάμεις, δεν δέχεται πολλές δυνάμεις, αλλά σε σημεία που δεν δέχεται μπορούμε άνετα να βάλουμε τέτοια κομμάτια. Με το 3D printer γλιτώσαμε, δηλαδή σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους προεργασίας, άμα τα κάναμε χωρίς το 3D printer, φτάσαμε στο 1/10 του κόστους. Και αυτό που κερδίσαμε μπορούσαμε να το δώσουμε για άλλα πράγματα, για ηλεκτρονικά κλπ. Υπολογίζουμε ότι την απόσβεση του πρίντερ την κάναμε μέσα σε μια εβδομάδα. Κόστησε λίγο παραπάνω από το ρεύμα, αλλά τελικά άξιζε. Ένα άλλο ρομπότ που έχουμε φτιάξει
είναι ο δρομέας. Είναι, και αυτό έχει γίνει το σχεδιάκι σε 3D σχέδιο. Είναι ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να κάνει μια πλοήγηση σε μια γραμμή, αυτόνομο γι' αυτό, δεν το διαχειρίζεται κάποιος. Και θα συμμετάσχει σε ένα μήνα από σήμερα στο ITU του Robot Olympics στην Κωνσταντινούπολη, σε διαγωνισμό. Εδώ δεν έχει νόημα ακόμα όσο τα 3D κομμάτια, γιατί μόνο 3D κομμάτια είναι. Αν βγάλουμε τα ηλεκτρονικά, δεν είναι κάτι. Αλλά έχω μια φωτογραφία, πώς έχει κατασκευαστεί. Μάλιστα το πλαίσιο, το καπάκι, το έχω φέρει μπροστά, μπορείτε να το δείτε. Αυτό το ρομποτάκι το σχεδιάσαμε από το 0 μέσα σε 4 μήνες και το κατασκευάσαμε. Βλέπετε πολύ σύνθετες γεωμετρίες που θα ήταν πολύ χρονοφόρο να το κάνουμε με άλλες μεθόδους εργασίας και θα κόστιζε πολλαπλάσια χρήματα. Ένα άλλο ρομπότ, ένα αέρι αυτή τη φορά, είναι το συγκεκριμένο. Αυτό είναι στα πλαίσια σπουδαστικής εργασίας. Και έχει σχεδιαστεί με στόχο να πλοηγείται αυτόνομα και σε εσωτερικό χώρο και σε εξωτερικό περιβάλλον, με GPS. Άμα δούμε, εδώ βλέπετε μόνο τα βασικά, το πλαίσιο, τους κινητήρες και την μπαταρία. Αν απομονώσουμε τα κομμάτια του 3D, είναι όλα αυτά. Μάλιστα, το κομμάτι που τυπώναμε στην αρχή που βλέπατε στο βίντεο, είναι το ένα από τα ποδαράκια που πατάει κάτω στο έδαφος. Και εδώ είναι η υποκατασκευή ακόμα. Το κόστος του συγκεκριμένου ρομπότ, του πλαισίου μάλλον, τα κομμάτια αυτά συν οι σωλήνες που τα συνδέουμε, δεν ξεπερνάει τα 10 ευρώ. Και στο αντίστοιχο μέγεθος, άμα πάτε σε εμπορικά καταστήματα, ηλεκτρονικά κυρίως, να βρείτε κάποιο αντίστοιχο πλαίσιο, νομίζω ξεκινάνε τα 50 ευρώ. Μόλις έχουμε καταφέρει να σχεδιάσουμε κομμάτια στο 3D printer, σχεδόν ολόκληρο το ρομπότ, το πλαίσιο δηλαδή, χωρίς να κάνουμε συμβιβασμούς στην αρχή, στο βάρος και στη λειτουργία του ρομπότ, που είναι αρκετά εντυπωσιακό. Τέταρτο, είναι ένα ρομπότ αντίστοιχο με το Curiosity που έχουν στείλει στον Άρη μέσα. Είναι ένα Mars Rover και αυτό έχει γίνει στα πλαίσια πνευματικής εργασίας του κοινωνικού χαμοτρόπων. Έχει 6 τροχούς και τα κομμάτια που έχουν βγει σε printer είναι τα χρωματισμένα με μπλε, κόκκινο και πράσινο. Μάλιστα, η μία από τις ρόδες, η μπλε, την έχω φέρει μπροστά, μπορώ να φέρει μια. Όπως βλέπετε, τα κομμάτια, τα κόκκινα ιδιαίτερα, αλλά και τα μπλε, είναι πάρα πολύ σύνθετα. Θα ήταν αδύνατο να το φτιάξουμε με άλλο τρόπο. Δηλαδή, ο printer μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε κομμάτια που είναι αδύνατο να γίνει με άλλους μεθόδους εργασίας. Και φυσικά, στο συγκεκριμένο ρομπότ μας βοήθησε να κατεβάσουμε το κόστος σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή, το συγκεκριμένο ρομπότ, τα κομμάτια του επειδή είναι αρκετά μεγάλο το υλικό, το υλικό που χρειάστηκαν για το printer κοστίζει γύρω στα 60 ευρώ. Και όλα τα υπόλοιπα γύρω στα 200. Επομένως, με 300 ευρώ έχει φτιάξει ένα ρομπότ που μπορεί να πηγαίνει σε λίγο το περιβάλλον και μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και ερευνητικά, αλλά και εκπαιδευτικά, ακόμα και να παίξουμε αυτό. Που έχει αρκετά ενδιαφέρον. Εδώ είναι μεγάλο κομμάτι που κατασκευή, δεν έχει σχεδιαστεί. Δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα. Είναι βλέπετε τα κομμάτια αυτά, ενώ είπα πριν ότι δεν δέχονται μεγάλες δυνάμεις. Αυτά όχι μόνο δέχονται, αλλά παραδέχονται κιόλας. Δηλαδή, άμα δείτε τη ρόδα, έχει ένα αντίστοιχο λόγο το χέρι που το αρνάζωμα, έτσι ώστε να μπορεί να πατάει καλύτερα σε έδαφος με χώμα, και να μην έχει κάνει την πρόσφαση στο ρομπότ στο έδαφος. Πέραν όμως από τα κινητά ρομπότ, έχουμε ασχοληθεί και με βιομηχανικά ρομπότ και κυρίως άκρα εργασίας που μπαίνουν σε βιομηχανικά ρομπότ και διάφορες λειτουργίες. Εδώ βλέπετε ένα χέρι το οποίο μπαίνει σε ρομπότ, σε μεγάλο ρομπότ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για χειρισμό αντικειμένων διαφθαρτών και κυρίως σπασμάτων. Όλα τα κομμάτια είναι στο 3D printer, τα μερικά είναι μαύρα, γιατί
γιατί χρειάστηκε αρκετό επανασχεδιασμό για να καταφέρουν να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και δυστυχώς μας είχε τελειώσει το πράσινο. Είναι λίγο δίχρονο. Μια φωτογραφία στη λειτουργία δεν το έχουμε βάλει ακόμα σε πολύ πάνω, γιατί και αυτό είναι από Παρασκευή. Είναι σπουδαστική εργασία. Βλέπετε πώς έχει σχεδιαστεί μιμούμενο το ανθρώπινο χέρι για να κάνει κάποιο χειρισμό εύκολα από τα αντικείμενα. Πιάνει δηλαδή ένα ύφασμα που τραπέζει ένα ρομπότ. Αυτό είναι πάνω. Επιπλέον, μια άλλη αρπαγή που έχει σχεδιαστεί είναι για συγκομιδή φράουλας με ρομπότ. Εδώ βλέπετε το σχέδιο, μια τομή του σχεδίου. Έχουμε σχεδιάσει όλο τον μηχανισμό, δεν υπήρχε κάτι παράδειγμα. Και βλέπετε το μισό σχέδιο, ο οποίος είναι ο κινητήρας. Και θέλαμε αυτό το πράγμα που είναι αρκετά σύνθετο να το κατασκευάσουμε. Όπως θα δείτε, με το 3D printer καταφέραμε να μειώσουμε το κόστος των υλικών στα 5 ευρώ και να το έχουμε έτοιμο μέσα σε μια μέρα. Θα ήταν αδύνατο με άλλους τρόπους. Εδώ έχουμε και μια φωτογραφία ολοκληρωμένου του συστήματος με τους αισθητήρες του. Αυτή η εργασία και η προηγούμενη, πέρα από το εκπαιδευτικό χαρακτήρα, έχει και ειρηνικό ενδιαφέρον λόγω της πρωτοτυπίας που έχουν. Μάλιστα, συγκεκριμένη παρουσιαστή σε συνέδριο διεθνές και είναι υποδημοσίευση σε εξωτερικό. Δεν σας κουράσω άλλο. Γενικά υπάρχουν πολλές εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο 3D printer, ειδικά στη ρομποτική. Και στη σχολή μας και στο εργαστήριο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πέραν από τα ρομπότ που φτιάχνουμε και όλα αυτά, ωραία είναι, αλλά το 3D printer είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σκεφτείτε ότι είχαμε ένα ρομπότ 2.000 ευρώ και θέλαμε να στερώσουμε ένα αισθητήρα που κοστίζει 2.000 ευρώ. Το να φτιάξεις ένα κομμάτι τόσο σύνθετο μέσα σε μια ώρα και με τόσο λίγο κόστος, η αξία του υλικού είναι 1-2 ευρώ, αλλά η αξία όλου του κόνσεπτ είναι ανεκτήμητη. Ευχαριστώ πολύ. Όποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση με τους μαθητές, μπορεί να κάνει.